Χαίρετε κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε εδώ στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού μέσα από την συχνότητα τη έρτη Μωσάκη Αρναούτουρου. Θα δούμε μαζί την εξέλιξη του καιρού για το Σαββατοκύριακο. Θα πάρουμε και μια γεύση από την αλλαγή, τη διαφαινόμενη την αλλαγή αυτή που σα έλεγα και χθε του καιρού, από την Τρίτη και την Τετάρτη, όχι σε ολόκληρη την χώρα, κυρίω στι πιο δυτικέ και υπηρετικέ περιοχέ. Διαφαίνονται κάποιε αξιόλογε, πιθανώ κατά και έντονε βροχέ ή και καταιγίδε. Όλα αυτά στη συνέχεια. Τώρα, να πάρουμε μια γεύση από ψηλά σήμερα. Είχαμε τον άστατο καιρό εδώ στα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίω ανατολικό-βόρεια υπηρετικά τμήματα. Ο άστατο καιρό εντοπίζεται τι τελευταίε ώρε στα δυτικά υπηρετικά. Η αστάθεια θα εξασθενήσει σταδιακά και σε αυτέ τι περιοχέ. Μέσα στη νύχτα αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά η αστάθεια σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Ο καιρό πολύ καλύτερο στην υπόλοιπη Ελλάδα, με δυνατό βόρεια. Στην υπόλοιπη τώρα Ευρώπη και στην χώρα μα, βλέπετε κατά τη διάρκεια του Σαβάτου, τα πράγματα θα κυλήσουν αρκετά ω πολύ ομαλά. Στα βορειδικά, βόρεια-βορειδικά κυρίω τμήματα τη Ευρωπαϊκή Υπήρου, αναμένεται κάποια σοβαρή αλλαγή του του με δυνατού ανέμου και δυνατέ βροχέ, οι οποίε αρχικά θα επηρεάσουν την Ιρλανδία και την Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το σύστημα που βλέπετε εδώ στην βόρεια Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί το Σαββατοκύριακο ανατολικότερα και την Δευτέρα και την Τρίτη νότιότερα και θα είναι αυτή η αιτία τη αλλαγή του καιρού στα δυτικά όμω κυρίω τμήματα τη χώρα μα για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο για όλη αυτή την εξέλιξη. Πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από τον καιρό του Σαββάτου. Γενικά το Σάββατο θα ξεκινήσει αρκετά καλά στι περισσότερε περιοχέ με αρκετή ηλιοφάνεια. Τώρα στα ανατολικοβόρεια υπηρετικά τμήματα, εδώ σε Θεσσαλία αλλά και κεντρική Μακεδονία, κάποια και το πρώτο μισό του Σαββάτου δεν αποκλείεται να αφήσουν κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχούλε με τη μορφή ασθενή μπόρα και ψυχάλα. Τίποτα το ιδιαίτερο, όπω και στην Βόρεια Κρήτη αναμένονται ανάλογα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα λοιπόν ηλιοφάνεια με πολύ λιγότερα σύννεφα, ενώ στο δεύτερο μισό του Σαβάτου γενικά και ενώ θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια περισσότερε περιοχέ τη Ανατολική Ελλάδα, στα περισσότερα δυτικά και υπηρετικά τμήματα Βγάλει κάποια συννεφιά, κατά τόπου μόνο και κατά διαστήματα πιο πυκνή, με μεγαλύτερη την πιθανότητα για τοπικέ βροχούλε με τη μορφή μπόρα, κυρίω στα ορεινά τη Πελοπονίσου, τη Τερεά, τη Αισαλία, τη Ιπππύρου και πιθανώ τη Μακεδονία. Και στην βόρεια Κρήτη, όπω βλέπετε με το συμβολάκι με την ασθενή βροχούλα, δεν αποκλείεται κάποιε ψυχάλε ή και τοπικέ βροχούλε πολύ μικρή διάρκεια να επηρεάσουν το βόρειο κομμάτι του νησιού μέχρι και το απόγευμα αργά. Για να πάμε τώρα στου ανέμου. Θα δούμε ότι ο Βορειά καλά θα κρατήσει το Αιγαίο και θα είναι αρκετά ενισχυμένο, κυρίω εδώ στα κεντροανατολικό-νοτιοανατολικά τμήματά του. Δεν αποκλείεται ο Βορειά, οι ρηπέ του πιο συγκεκριμένα, να φτάσουν πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, οι βόρειοι δυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, κυρίε και κύριοι. Όσον αφορά στον Ιδράγυρο, τη νύχτα και νωρί το πρωί, στου 13, 11 με 13 βαθμού κατά μέσο όρο στα ορεινά, στου 14 με 18 βαθμού τα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά, στου 18 με 23 βαθμού τα νησιωτικά κάτι μέτρα του Αιγαίου Πελάγου στο μεσημεράκι. Θα έχει αρκετή δροσιά και ψύχρα, θα έλεγα, σχεδόν σε όλο το Αιγαίο και κυρίω στο εσωτερικό του Πελάγου, όπου θα πνέει αυτό ο δυνατό βορειά, εντάσσεω και πάνω από 7 αποφόρο, όπω σα είπα. Τώρα στα ορεινά, εξαιτία του υψομέτρου, δεν θα έχουμε πάνω από 26 με 27 βαθμού. Στα δυτικά, ίσω κάνει λίγο περισσότερο και πάλι ζέστη με 30 διάρκεια και τα 30 διάρκεια ίσω θα συναντήσει κανεί και στα πολύ πολύ νοτιοτολικά νησιωτικά τμήματα, κυρίω στα νοτιοτολικά τμήματα των 12 νήσων. Η Αττική. Θα έχει καλό καιρό καθ' τη διάρκεια τη ημέρα. σω σχηματιστούν κάποια λίγα συννεφάκια στι βορειότερε περιοχέ του νομού Αττικής το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βορειά καλά θα κρατεί και εδώ, αλλά κυρίω στα ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής και στο νότιο βοϊκό θα έχουμε εξάρια, επτάρια, πρόσκαιρα, ίσω και οκτώμποφορ και τοπικά αυτό. Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο στου 30 με 31 βαθμού Κελσίου τη μεσημερινή αργά ώρα Το λεκανοπέδιο. Στην Θεσσαλονίκη τώρα και στην ευρύτερη περιοχή τη Κυρική Μακεδονία γενικά δεν θα είναι άσχημο ο καιρό, αλλά θα υπάρχει κάποια συννεφιά, κατά τόπου και κατά περιόδου λίγο πιο πυκνή, σχεδόν σε όλη την κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η συννεφιά μέσα στην ημέρα υπάρχει κάποια μικρή αλλά υπάρχει πιθανότητα να αφήσει κάποιε τοπικέ βροχούλε με τη μορφή ασθενού μπόρα στι πιο ημιωρινέ και ορεινέ κυρίω περιοχέ. Ο άνεμο τώρα θα είναι εξασθενημένο από διάφορε γενικά διευθύνσει τοπικά στη Χαλκιδική στην αρχή τη ημέρα. Δεν αποκλείονται βόρεια-αντολική άνεμη στα 3 με 4 από και η θερμοκρασία κοντά στου 27 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο στην πόλη Θεσσαλονίκη αργά το μεσημέρι του Σαβάτου. Για να πάρω μια γεύση από την Κυριακή πανελλαδικά. Και θα παρατηρήσετε ότι ο καιρό θα τηρηθεί πολύ καλό στο μεγαλύτερο διάστημα τη ημέρα και στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Βγάζει κάποια σύννεφα εδώ το προνοστικό μοντέλο στα κεντρικά και τα βόρεια, υπηρετικά ορεινά. Μικρή όμω πάρα πολύ μικρή πιθανότητα, ακόμα και στα πολύ ορεινά τμήματα, να ψυχαλίσει και να βρέξει α, για πολύ λίγο α, το μεσημέρι και το απόγευμα. Τώρα στα 12.30 βλέπετε εδώ και εδώ κάποιε συννεφιέ, Ρόδο και Καστελόριζο, κάποιε καταιγίδε που αναμένεται να δημιουργηθούν στην νότιο-δυτική γενικά Τουρκία. Δεν αποκλείεται εξαστενούμενε εδώ να επηρεάσουν και αυτά τα τμήματα τη χώρα μα, τα Ανατολικά, από με, κάποια, με τη μορφή κάποια μπόρα σύντομη διάρκεια. Όσον αφορά τώρα στου ανέμου, Βορειά στα 5 με 6 μποφόρ στα βόρεια του Αιγαίου, 6 με 7 μποφόρ στα νοτιότερα τμήματά του. Φαίνεται να πέφτει ο βορειά σταδιακά μετά το μεσημέρι τη Κυριακή στην περιοχή του Αιγαίου. Πάμε στη Δευτέρα, όπου η μέρα θα ξεκινήσει πολύ καλά και αυτό ισχύει για τι περισσότερε περιοχέ τη χώρα και το μεγαλύτερο διάστημα τη ημέρα. Με λίγα συννεφάκια, αρκετή ηλιοφάνεια τη Δευτέρα και αυξημένη σχετική υγρασία καθώ θα πέσουν πολύ οι άνεμοι. Βλέπετε δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ. και αυτό μέχρι και το μεσημέρι γιατί θα πέσουν κι άλλο οι στο Αιγαίο από το μεσημέρι και μετά. Αρκετά. Στο Ιόνιο θα στραφούν σιγά σιγά οι άνεμοι σε πιο νότιου, νοτιοβητικού, σηματοδοτώντα την έλευση μια ατμοσφαιρική διαταραχή, για την οποία σα μίλησα και χθε και την οποία τη βλέπετε εδώ στου δέκτε σα με τι πολύ σκούρε μπλε αποχρώσει. Αυτέ είναι βροχέ και καταιγίδε. Σα είπα και χθε ότι α, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά στην εξέλιξη, την έκβαση του καιρού, κυρίω προ τι αρχέ και τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτή η τροχιά του βραματικού χαμηλού δεν είναι, α, α, ακόμα, α, πο, δεν είναι ακόμα τόσο σίγουρη ότι θα κινηθεί, Προ τα πολύ πολύ νοτιοανατολικά τμήματα τη Ευρώπη. Δείχνει να κινείται προ τα νότια, ελαφρώ νοτιοανατολικά. Και δείτε τι θέλω να πω με αυτό. Αν κυλήσουν τα πράγματα. Uh, Όπω θέλουν τα τελευταία προνοστικά στοιχεία, γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, δεν θα έχουμε δελτίο καιρού. Uh, και δεν αλλάξει τίποτα το Σαββατοκύριακο όσον αφορά στα προνοστικά στοιχεία. Θα πρέπει την Τρίτη αυτό το σύστημα να κατέβει αρκετά νότια προ την Αδριατική. Και καθώ θα στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, θα πρέπει να αλλάξει τον καιρό στην Δυτική Ελλάδα αρκετά, με εμπόρε, βροχέ και καταιγίδε που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Βλέπετε, μέχρι και το μεσημέρι τη Τρίτη θα πρέπει να επηρεαστούν τα περισσότερα δυτικά υπηρετικά του μετά τη χώρα μα. Η υπόλοιπη Ελλάδα θα έχει μόνο κάποια συνεφιά, αυξημένη γραμμή. Και ε, γενικά νοτιάδε που θα δούμε κυρίως το δεύτερο μισό της Τρίτης να ενισχύονται και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο και ίσω στάσουν τοπικά και τα επτά μποφόρ. Βλέπετε τον άστατο καιρό, κατά πάσα πιθανότητα θα τον έχει το δυτικό τμήμα ε, και το βόρειο-βυτικό. πιθανώς και κάποια κεντρικά τμήματα τη χώρα να δεχθούν κάποιες μπόρες και καταιγίδε. Τώρα την Τετάρτη. Και επαναλαμβάνω, επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, γι' αυτό σα το, το τονίζω αυτό, θα πρέπει αν κυλήσουν τα πράγματα όπω θέλουν σήμερα τα προνοστικά μοντέλα και την Τετάρτη αναμένεται πολύ άστατο καιρό στα βυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, με μπόρε, βροχέ και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Οι υπόλοιπε ανατολικέ περιοχέ τη χώρα μα δύσκολα να επηρεαστούν από κάποια έστω και τοπική βροχή με τη μορφή μπόρα. Οι άνεμοι την Τετάρτη θα παραμείνουν νοτιάδε, τη Δευτέρα θα δούμε αν θα εξασθενήσουν ή θα παραμείνουν ενισχυμένοι. Ενώ όσον αφορά τώρα στην θερμοκρασία, Gracias. Βλέπουμε ότι αυτέ οι ελαφρώ πιο κίτρινε αποχρώσει εδώ στα Ανατολικά φορούν τι πιο δροσερέ αίρε μάζε με τη μορφή βορειάδων που θα έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή. Την Δευτέρα, λίγο πιο έντονο πορτοκαλί χρώμα θα καλύψει και την χώρα μα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει κάποια άνοδο. Δείτε τώρα μαζί με αυτό το βραματικό χαμηλό που θα μα έλθει από την Κεντρική Ευρώπη, θα μα έρθουν και πιο δροσερέ αίρε μάζε από την Ιταλία, οι οποίε φαίνεται να στρογγυλοκάθονται εδώ Τρίτη ε. και Τετάρτη στο νοτιότερο κομμάτι τη Αδριατική και δυτικότερα Τη χώρα μα, με αποτέλεσμα οι πιο δυτικέ περιοχέ και οι υπηρετικέ, και αυτέ που θα επηρεαστούν από βροχέ και καταιγίδε, να έχουν και κάποια πτώση τη θερμοκρασία. Όχι η υπόλοιπη Ανατολική Ελλάδα. Δείτε τώρα τι θέλω να πω με αυτό. Κυριακή, λίγο περισσότερη ζέστη στα δυτικά, 30 με 31 η βαθμή Κελσίου στα υπηρετικά, περισσότερη δροσιά στο Αιγαίο και στα ορεινά. Την Δευτέρα θα έχουμε μια άνοδο του υδραργύρου στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα και στην υπόλοιπη χώρα. Θα αυξηθεί επίση και η σχετική υγρασία και η δυσφορία με την παράλληλη εξασθένηση που θα έχουμε στου ανέμου. Η Δευτέρα λοιπόν θα είναι μια ζεστή και υγρή ημέρα για τι περισσότερε περιοχέ τη Ελλάδα. Την Τρίτη, και αν επαναλαμβάνω, κυλήσουν γιατί μεσολαβήσαμε το Κύριακο όπω θέλουν τα τελευταία προνοστικά στοιχεία και αλλάξω καιρός στην Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα Δυτικά θα έχουμε και μια κατά τόπου αισθητή πτώση τη θερμοκρασία. Ενώ αντίθετα οι ανατολικέ περιοχέ, Θράκη, Αιγαίο, πιθανώ και οι Αττική, να μην έχουν κάποια αξιόλογη αλλαγή στη θερμοκρασία. Δηλαδή η ζέστη να διατηρηθεί σε αυτέ τι περιοχέ και την Τρίτη, το μεσημέρι και το απόγευμα. Τώρα την Τετάρτη, αν γίνει λίγο πιο άστατο ο καιρό στα περισσότερα υπηρετικά, ίσω πέσει και η θερμοκρασία λίγο περισσότερο και στην υπόλοιπη Ανατολική υπηρετική χώρα. Αλλά δεν φαίνεται να πέφτει η θερμοκρασία μέχρι και την ερχόμενη Δετάρτη σε περιοχέ όπω την Θράκη, στι περισσότερε περιοχέ του Αιγαίου μέχρι και την Κρήτη, όπου εδώ θα διατηρηθεί ο υδράγυρο και πάνω από του 30 βαθμού. Βλέπετε αρκετά μεγάλε θερμοκρασιακέ διαφορέ από την Τρίτη και κυρίω την Δετάρτη μεταξύ Δυτική, Βορειοδυτική και Ανατολική, Νοτιοανατολική, Νησιωτική Ελλάδα. Εδώ το καλοκαίρακι φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Πάμε να σα δείξω και τώρα την ατμοσφαιρική διαταραχή α, καλύτερα από ψηλά πανευρωπαϊκά. Δείτε τη λοιπόν πώ θα εισβάλλει εδώ στα κεντρικά τη Ευρώπη την Κυριακή και τη Δευτέρα με αρκετέ βροχέ και καταιγίδε και πτώση τη θερμοκρασία. Θα κινηθεί λοιπόν νότιότερα αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να δώσει εκτό από τα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ιταλία πολύ νερό με βροχέ και καταιγίδε αρκετά ισχυρέ. Και θα δούμε από εβδομάδα κατά πόσο αυτό το σύστημα θα εξασθενήσει, στροβιλιζόμενο γύρω από τον εαυτό του κοντά στην χώρα μα ή αν θα κινηθεί ανατολικότερα και επηρεάσει και άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Γι' αυτό σα περιμένω λοιπόν τη Δευτέρα εδώ την ίδια ώρα για να μην χάνετε τον καιρό σας κύριε και κύριοι. καλό από το κύριο Κοτή, Δευτέρα πάλι.